Θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφο του Εθνικού Κήρυκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, την κυρία Ματίνα Δεμελή. Κυρία Δεμελή, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά και πρέπει να το πω και να το τονίσω. Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Το κλίμα εδώ δεν είναι καλό, όπως θα γνωρίζετε. Η Δημοκρατία έχει δεχτεί επίθεση εκτός από το Καπιτόλιο, από τα επεισόδια που γίνανε χθες. Αυτό που όλοι ακούγεται εδώ να λένε ότι είναι ο Τραμπ έβαλε πλέον την τελική του σφραγίδα στη θητεία του με το χειρότερο τρόπο που μπορούσε. Ήδη ακούγονται πάρα πολλά για το τι μελιγενέστη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Ακούγονται διάφορα ότι κάποιοι θέλουν ότι είναι δύσκολο να συνεπάρξουν οι οπαδοί του Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να αναφερθούμε στην πορεία, να ξεκινήσουμε λίγο αναφορικά με τα γεγονότα χθες. Πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει το Καπιτόλιο και να εισβάλλει? Αστυνομία, οι δυνάμεις της αστυνομίας ή του στρατού? Γιατί άλλες εικόνες είδαμε πριν από λίγους μήνες περιμετρικά του Καπιτολίου. Ακριβώς. Τι συνέβη? Έχω πάει πολλές φορές στην περιοχή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσεις σε όλα αυτά τα σημεία εκεί. Αυτό που σίγουρα δεν έγινε χθες, δεν υπήρχε αστυνόμευση σοβαρή. Δεν υπήρχε και αυτό το λένε όλοι. Ακόμη και ο πρώην αρχηγός του FBI το δήλωσε αυτό το πράγμα, ότι η αστυνομία δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό που έγινε χθες. Ότι ήταν η στάση της εντελώς παραθετική, χωρίς καμία αντίσταση. Υπήρξαν πάρα πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν ότι αστυνομικοί ανοίγουν τα κυκλειδώματα επιτρέποντας την είσοδο στους διαδηλωτές. Ακόμη και selfie, κάποιοι βγάζανε selfie με διαδηλωτές. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στους New York Times, ένας δημοσιογράφος του New York Times ρώτησε έναν αστυνομικό για αυτό που γινόταν και του απάντησε ότι πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν αυτό για το οποίο ήρθαν. Μάλιστα. Ναι. Να σας πω ακόμη ότι η πλειοψηφία των διαδηλωτών που ήταν χθες στο Καπιτόλιο ανήκουν σε μιλιταριστικές οργανώσεις και οι 5 από αυτούς που μπήκαν μέσα, από τους 26 που μπήκαν συνολικά, να σας πω ότι είχαν όπλα τα οποία δεν έχουν άδεια. Ένα εκ των οποίων είναι και απαγορευμένο. Εικόνες χάους και ντροπής που θα μείνουν, κυρία Δεμελή, στην ιστορία, στον φάρο της Δημοκρατίας, θα το επαναλάβω, σύμφωνα και με τους ίδιους τους Αμερικανούς. Είναι ένα πλήγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ένα πλήγμα μεγάλο για τη Δημοκρατία. Ήδη υπήρξαν αντιδράσεις και από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τον πρώην πρόεδρο George Bush, ο οποίος έκανε λόγο για σκηνές χάους που αρμόζουν σε μπανανία. Ο Bill Clinton μίλησε για επίθεση στους αμερικανικούς θεσμούς. Υπήρξε μία... ακούστηκε κάποια στιγμή να γίνει χρήση της 25ης τετροπολογίας του Συντάγματος, η οποία επιτρέπει στον Αντιπρόεδρο και σε μια πλειοψηφία του Συμβουλίου να κηρύσουν τον Πρόεδρο ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του, γιατί όπως ξέρουμε αναμένουμε ακόμη, έχουμε 15 μέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ Πρόεδρο. Επίσης να σας πω ότι το FBI... Έχει κάνει μια προσπάθεια να συλλέξει πληροφορίες, να βρει βίντεο και φωτογραφίες από τους διαδηλωτές. Θα απαγγελθούν κατηγορίες, μου δίνετε καλή πάσα, ή μήπως θα καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία για να μην εξαγριωθούν όλοι αυτοί που βρέθηκαν χθες εκεί? Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Το καλό όμως είναι να σας πω ότι όλοι αυτοί οι διαδηλωτές που μπήκανε μέσα χθες και ήταν εκεί απ' έξω, δεν φορούσαν μάσκες. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν στην πανδημία, δεν φορούσαν μάσκες, οπότε είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Α, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και φυσικά, όπως θα ξέρετε, η Ουάσιγκτον είναι σε κατάσταση έκτατης ανάγκης για τις υπόλοιπες 15 μέρες μέχρι να τελειώσει η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Δεμελή, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το ρεπορτάζ και για την ενημέρωση που μας παρέχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.